μια σεξουαλικότητα και απελευθέρωση. Ο μιλητής μας είναι ο κύριος Τουρκουζίδης, ο σύντροφος Τουρκουζίδης, συγγνώμη, ομοφυλοφιλία, σεξουαλικότητα και υπάλληλη καθαρευθέρωση στο βιβλίο του, που είναι αυτό εδώ πέρα. Θα το προτείνω και σε όλοι που το διαβάσουμε και από τώρα και στο τέλος, για να το πείσω πράγματα. Είναι ένα πάρα πολύ επίκαιρο θέμα και μάλιστα είναι και συνέχεια προηγούμενων μιλίων που έγιναν και χτες από την κυρία Μπουσουκράν και σχέση πριν με την κυρία τη σύντροφο Στήλου για την οικογένεια. Οπότε θα δώσω το λόγο για να μην χωρίσει εγώ στο σύντροφο του Φουζή. Σύντροφοι και συντρόφισσες είναι όντως πολύ ωραίο το ότι στο μαρξισμό φέτος πέτει και άμα βάλει κανένας και τις συζητήσεις όπως το έγινε πριν που δεν είναι στο κύκλο για την καταπίεση και την απελευθέρωση, πέντε συζητήσεις για αυτό το θέμα. Τις έχω παρακολουθήσει και όντως έχουν ανοίξει από πολλές πλευρές τα ζητήματα αυτά. Και έχουν μείνει και άκρες από την προηγούμενη δύο συζήτηση για την καταγωγή της οικογένειας. Εγώ όμως θέλω να επικεντρωθώ λίγο πιο πολιτικά στην κατάσταση που βρισκόμαστε, βάλλοντας το θέμα εξ αρχής με το ερώτημα αν χρειάζεται ο αντικαπιταλισμός στο κίνημα ενάντια στη σεξιστική κοινωνία. Και λέω ότι είναι μια νέα κατάσταση, γιατί είμαστε στην Ελλάδα που λέμε ότι είναι η Ελλάδα του πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και που μας κυβερνάει, είναι ο παράδειξη που είναι ταυτισμένη με αυτό. Αλλά βλέπουμε ότι καθιερώνεται ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, βλέπουμε εκστρατείες ενάντια στις γυναικοκτονίες που βέβαια είναι εστιασμένες απλά στην ποινικοποίηση των δραστών και όλο και πιο αυστηρές ποινές και όλο και λιγότερα δικαιώματα για όσους διαπράττουν τέτοια εγκλήματα που δεν θεωρούμε φυσικά ότι είναι η λύση. Παρ' όλα αυτά δίνεται εικόνα και αυτό δεν αφορά τώρα μόνο την Ελλάδα, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά κύριο λόγο, αλλά και σε άλλα κέντρα του καπιταλισμού και στη Λατινική Αμερική, στη ΣΥΠΑ της ίδιας, έχουμε αυτή την εικόνα. Απ' την άλλη μεριά, αν φύγουμε από το τι κάνουν τα κράτη και οι κυβερνήσεις τους, έχουμε την εικόνα ενός κινήματος το οποίο πραγματικά ήταν πολύ αισιόδοξο, αν φαίνεται και δυνατό το ότι το Pride της Αθήνας φέτος είχε το σύνθημα «Ένας νόμος μόνο δεν αρκεί». Άρα ο αγώνας συνεχίζεται, άρα η καταποίηση δεν έχει να κάνει μόνο με την οποιαδήποτε νομοθεσία ή την αλλαγή της, τον εξυγχρονισμό τέλος πάντων αυτή της νομοθεσίας. Και βέβαια, από την άλλη μεριά, έχουμε μια έντονη αντιδραστική από δεξιά σε όλη την. Νομίζω οπουδήποτε αναπτύσσονται τα κινήματα να είναι στο σεξισμό και πετυχαίνουν νίκες, η ακροδεξιά το έχει μετατρέψει αυτό σε ένα βασικό σημείο της προπαγάνδας της και μάλιστα με το επιχείρημα ότι θέλουμε να προστατεύσουμε την παραδοσιακή αναπαραγωγική ετερόφιλη οικογένεια, γιατί είναι το δικαίωμα των πολλών. Πολλοί έτσι ζουν και στην πραγματικότητα κινδυνεύει ο τρόπος ζωής τους και οι επιλογές τους από αυτή την woke κουλτούρα που μάλιστα ισχυρίζονται ότι την προωθούν οι νεοφιλελεύθεροι, οι μεγάλες εταιρείες, οι επιχειρήσεις και πάνε και λέγοντας. Άρα η εικόνα αυτή πρέπει να βάλουμε ένα κρατούμενο ότι σημαίνει μια έντονη κοινωνική και πολιτική πόλωση. Αυτό ζούμε αυτή τη στιγμή και χρειάζεται, και αυτό ήταν ένα σύνθημα, αυτό ήταν το νόημα του συνθήματος του Pride φέτος, να συνεχίσουμε τις ιδεολογικές και πολιτικές μάχες που έχουμε μπροστά μας για να κερδίσουμε στην πραγματικότητα την μάχη ενάντια και τον πόλεμο ενάντια στη σεξιστική καταπίεση. Ένα βασικό ερώτημα λοιπόν που γεννιέται είναι ότι με ποια πολιτική μπορούμε να προχωρήσουμε. Δηλαδή, όταν το ίδιο το αστικό κράτος εξυγχρονίζεται και πολεμάει την ανισότητα και την έμφυλη καταπίεση, με ποιες ιδέες, ποιες αναλύσεις μπορούν να βοηθήσουν το κίνημα από εδώ και πέρα, ακόμη και στη σύγκρουση που συγκεκριμένα, που νομίζω ότι αυτό το έχουν συνείδηση όλοι όσοι συμμετέχουν στο κίνημα ενάντια στη σεξιστική καταπίεση, η σύγκρουση του με την ακροδεξιά. Με ό,τι αυτό σημαίνει, έτσι, και με την Εκκλησία και με διάφορους άλλους θεσμούς μέσα στο αστικό κράτος. Η άποψη των φιλελεύθερων κομματιών του κινήματος είναι ακριβώς αυτή, ότι δεν είναι συνυφασμένη αυτή η κατάσταση καταπίεσης με τον καπιταλισμό, έχει να κάνει με λάθος νομοθεσίες που τώρα αλλάζουν και, εν πάση περιπτώσει, άμα
κερδίσουμε και τη μάχη των ιδεών, δηλαδή το θέμα είναι μια μάχη ιδεολογική, η οποία πολλές φορές πηγαίνει, μια καλύτερη παιδεία, μια πιο συμπεριληπτική. Προφανώς τα παλεύουμε και τα θέλουμε και αυτά, αλλά και αν θέλετε και αλλαγές ιδεών στους από τα κάτω, στην εργατική τάξη, όπου υπάρχουν κυριαρχούν πολλές φορές λάθος ιδέες, και αυτό στην πραγματικότητα μπορεί να μας φτάσει στην απελευθέρωση. Καλά. Το ένα πράγμα το οποίο πρέπει προφανέστατα να μην αφήνουμε να περνάει είναι ότι ο νεοφιλελεύθερος δικαιωματισμός, για να το πω έτσι εισαγωγικά, είναι κάστρωτος. Είναι κάστρωτος με ποια έννοια, ότι την ίδια στιγμή που αναγνωρίζει αυτά τα δικαιώματα, έχουμε μία πολύ συγκροτημένη προσπάθεια να γυρίσει όλο και πιο έντονα το σύστημα στην ιδιωτική αναπαραγωγή της εργατικής τάξης. Αυτό που συζητήσαμε και στην προηγούμενη συζήτηση, ότι είναι το βασικό πρόβλημα στην πραγματικότητα. Δηλαδή, η ιδιωτικοποίηση, η συρρήκνωση του κράτους πρόνοιας, η εμπορευματοποίηση για όσους έχουν λεφτά φυσικά να μισθώνουν, αν θέλετε, και υπηρεσίες συνήθως μεταναστριών γυναικών, είναι μια κατάσταση όπου επιβαρύνει κατά πρώτο λόγο την ζωή των εργαζόμενων γυναικών και γενικά όμως των εργατικών οικογενειών. Στρέφει στην πραγματικότητα όλο και περισσότερο ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού ότι για την όχι απλά τη συναισθηματική σου στήριξη σε μια ανταγωνιστική κοινωνία που επικρατεί στην πραγματικότητα ο πόλεμος όλων εναντίον όλων, όπως θέλουν να πούνε ότι δεν είναι απλά ο καπιταλισμός είναι η φύση των ανθρώπων, δεν είναι έτσι. Άρα δεν είναι μόνο η συναισθηματική, αλλά πλέον πολύ βασικά η ίδια οικονομική στήριξη στα μέλη των εργατικών οικογενειών, ότι αυτό είναι το αποκούμπι, εκεί μπορεί κανένας να στηριχθεί και αυτό δικαιώνει την παλιά κατάσταση. Ότι βασικά καθήκον, αν θέλετε, ικανότητα, αν θέλετε, ολοκλήρωση, υπάρχουν και αυτές οι απόψεις. Για τη γυναίκα είναι να κάνει τα παιδιά της, να δίνει όλη της τη ζωή στα παιδιά της και στην πραγματικότητα αυτό είναι η φύση της, αυτή είναι η βιολογία της, αυτή είναι στην πραγματικότητα η ψυχολογία της κιόλας. Ακόμη κι αν εργάζεται, έτσι. Από την άλλη μεριά έχουμε και την άλλη κατάσταση, ότι εντάξει, ισότητα βέβαια και ακόμη και στην εργασία, αλλά βασικά ο άντρας παίρνει το βασικό εισόδημα στο σπίτι και μπορεί και να δουλεύει πλέον και δεύτερη βάρδια, να δουλεύει και υπερορίες, γιατί δεν βγαίνει στην πραγματικότητα οικονομικά η εργατική οικογένεια. Άρα, στην πραγματικότητα, την ίδια στιγμή που υποτίθεται θεσμοθετούνται δικαιώματα για όλες τις μέχρι τώρα θεωρούμενες προβληματικές μειονότητες, ακόμη και για τα τρανς άτομα, τα non-binary σε άλλα κράτη, όχι ακόμη εδώ, αλλά και εδώ πιστεύω θα συμβεί, την ίδια στιγμή τροφοδοτείται αυτό που πραγματικά έχει, θα αναφερθώ στη συνέχεια, έχει αποτελέσει την υλική αιτία για την οποία αναπτύχθηκε όλη αυτή η σεξιστική ιδεολογία και η κατανομή, αν θέλετε, ρόλων ανάμεσα στα δύο φύλλα και ταυτόχρονα ενοχοποιώντας σεξουαλικότητες, άλλες επιλογές της ζωής που δεν αφορούσαν στο μοντέλο της πυρηνικής οικογένειας. Σε αυτή την ανάλυση, πρέπει να φέρουμε και στο μυαλό μας ότι αυτή την ισότητα που σήμερα την νομοθετική κερδίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, οι γυναίκες τυπικά την έχουν κερδίσει, αν μιλάμε τώρα για την Ελλάδα, για να μην πάμε σε άλλες χώρες, εδώ και μισό αιώνα σχεδόν. Δηλαδή, εντάξει, ήδη από τη δεκαετία του 70, αλλά βέβαια με την άνοδο του Πασόκ που ουσιαστικά ήταν αποτέλεσμα της μεταπολίτευσης στην Ελλάδα, του κινήματος μεταπολίτευσης, έχουμε μια πολύ ριζοσπαστική αλλαγή. Έχουμε έναν γάμο πια, ο οποίος δεν είναι κεφαλή ο άντρας, καταργείται η πρίκα. Η γυναίκα έχει από το 84 και νομοθετικά ίση αμοιβή για ίση εργασία. Τυπικά θα έλεγε κανένας, και υπάρχουν απόψεις τέτοιες που κυκλοφορούν, ότι στο χέρι κάθε γυναίκας, εν πάση περιπτώσει. Αύριο θα λένε στο χέρι κάθε ΛΟΑΤΚΙ ατόμου είναι να κερδίσει στην πραγματικότητα τον σεβασμό, την εκτίμηση, την ισότητά του μέσα στην κοινωνία. Δεν υπάρχει πραγματικό άλλο εμπόδιο σε αυτή την κατάσταση. Κι άλλα γίνανε. Έτσι, νομιμοποιήθηκε, για να μην τα ξεχάσω τώρα, και να νομιμοποιήθηκαν οι εκτρώσεις, άρα η δυνατότητα της γυναίκας να ελέγχει το σώμα της και όχι να δεικνοποιεί κατά βούληση του άντρα ή
αν θέλετε, πατριωτικού καθήκοντος ενάντια στην δημογραφική υποτίθεση, στο δημογραφικό πρόβλημα. Και βέβαια είχαμε όντως και ένα κοινωνικό κράτος που σήμερα μάλλον θα έλεγε κανένας ότι έχουν μείνει τα απομεινάρια του όσον αφορά δουλειές βάρη του νοικοκυριού, τα οποία μέχρι τότε θεωρούνταν φυσικό να σηκώνει η γυναίκα και αναλάβαναν αυτές τις υπηρεσίες. Τι υπάρχει 50 χρόνια μετά, το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη και όλα τα λαοατικά άτομα που παλεύουμε και κερδίζουμε κάθε μέρα, αν θέλετε, νίκες και νομοθετικές και άλλες. Βλέπουμε, η κατάσταση είναι ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων υπάρχει και καταγράφεται και όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκόσμιο είναι αυτό, παντού. Μία αναλογία ότι στην πραγματικότητα η εργαζόμενη γυναίκα παίρνει πάνω κάτω 80%, και αυτό είναι και το πολύ, 70 με 80, του τι παίρνουν οι εργαζόμενοι άντρες σε ανάλογες δουλειές, έτσι μιλάμε πάντοτε. Φυσικά έχουμε στους χώρους εργασίας και θα τα βλέπουμε τώρα που ανεβαίνει ένα ολόκληρο κίνημα το οποίο πλέον αυτά τα πράγματα τα αναδεικνύει σαν θέλετε, όχι μόνο καταπίεση ζητήματα, αλλά ζητήματα πάλι σε όλες τις εργατικές τάξεις, αυτό που έγινε, που γίνεται πια η σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους δουλειάς, οι εκβιασμοί από αφεντικά, από προϊσταμένους, το Me Too, για να το πω μια λέξη, που αναδεικνύει αυτή την κατάσταση. Και βέβαια αυτό που είπα και πριν, ότι οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές στην πραγματικότητα πισωγυρίζουν όχι πάντοτε στο ότι η γυναίκα θα έχει, όπως διάφοροι παπάντες βγαίνουν και λέγανε, τώρα παρακολουθήσαμε στη συζήτηση για το κάμπο των ομόφυλων, να γυρίσουν οι γυναίκες στα σπίτι και τα παιδιά τους. Δεν γυρνάνε στο σπίτι και τα παιδιά τους. Οι γυναίκες συνεχίζουν και φυσικά και ο νεοφιλελευθερισμός θέλει την εργασία των γυναικών και έξω από το σπίτι. Δεν έχουμε φτάσει σε σημεία που δηλαδή να σπρώχνονται προς τα εκεί με ιδεολογικούς, με προπαγάνδα ή εκκλήσεις, αλλά παρόλα αυτά στην πράξη. Μίλησε ήδη 20 λεπτά. Α, 10 λεπτά μίλησε. Ωραία. Με τρόμαξε. Μισή ώρα δεν έχω. Αλλά στην πράξη αυτό που συμβαίνει είναι ότι σίγουρα και επιβεβαιώνει ιδεολογικά ότι κυρίως αυτή θα φέρει τα βάρη και φυσικά αυτά τα βάρη συνεπώς μεγαλώνει στις πλάτες της. Άρα, πρέπει να δούμε ξανά και να αναλύσουμε σε αυτό το κίνημα που είναι σε εξέλιξη, δίνει μάχης και κερδίζει, ότι ποια είναι η εξήγηση, τι φταίει γι' αυτό. Δηλαδή, αν δεν φταίνε οι, αν θέλετε, νομικές επιταγές νομοθετικές που υπήρχαν στο παρελθόν και εγκλωβίζανε, αν θέλετε, τη γυναίκα μέσα στο σπίτι, με την έννοια βέβαια όχι ότι δεν εργάζονταν. Μέσα στον 20ο αιώνα οι γυναίκες μπήκαν μαζικά στην παραγωγή και αυτό φυσικά δεν έχει αλλάξει και ούτε πιστεύω ότι θα αλλάξει στο μέλλον. Αλλά παρόλα αυτά τα επιχειρήματα και οι ιδέες παραμένουν να είναι γύρω από τη, και όλη την ιδεολογία για τη φύση της και την ανάγκη της να γίνει μητέρα σαν ολοκλήρωση της προσωπικότητάς της. Άρα εμείς στην πραγματικότητα νομίζω ότι πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε όλη τη συζήτηση που γινόταν και στην προηγούμενη για το θέμα της οικογένειας και πού είναι το πρόβλημα με την πυρηνική οικογένεια και γιατί θεωρούμε ότι εκεί είναι η ρίζα του κακού, η υλική ρίζα του κακού για την οποία πρέπει στην πραγματικότητα το κίνημα και να πάρει θέση, όχι απλά καταγγέλλοντας τις διακρίσεις, τις εξιστικές επιθέσεις, τους βιασμούς, τις διακρίσεις στους χώρους δουλειάς, όλα αυτά είναι καλά. Αλλά όσο συνεχίζει η αναπαραγωγή μας, η δυνατότητά μας στην πραγματικότητα να έχουμε φροντίδα στο σπίτι για την υγεία μας, για να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας ή για να φροντίσουμε τους κυριότερους, να θεωρείται ότι είναι ιδιωτική υπόθεση, δεν πρόκειται στην πραγματικότητα να αλλάξει ριζικά η κατάσταση. Αυτό είναι που πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να μπορούμε να το αναλύσουμε, να αναδείξουμε δηλαδή ότι εκεί είναι η ρίζα του προβλήματος που διαιωνίζει στην πραγματικότητα, διαιωνίζεται μέσα στον καπιταλισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό? Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει, και το ξέρουμε και δεν το αρνούμαστε εμείς, ότι η γυναικεία καταπίεση υπάρχει από το ξεκίνημα των ταξικών κοινωνιών με ιδιομορφίες. Δεν ήταν μια γραμμική εξέλιξη όπως συζητούσαμε και πριν. Και μπορεί να πει κανένας και υπήρχαν διαφορετικές κοινωνίες, οι οποίες μπορούσαν να έχουν και έναν πιο σημαίνοντα ρόλο των γυναικών. Να φέρω ένα παράδειγμα που είναι ίσως γνωστό. Στην αρχή Αθήνα, που ήταν μια εμπορική αυτοκρατορία, μια
αυτοκρατορία του καιρού εκείνη, τόσο, μια υπεριαλιστική δύναμη και αξιοποιούσε σε μεγάλες ποσότητες την εργασία δούλων. Η γυναίκα πραγματικά ήταν αποκλεισμένη στο σπίτι και στην πραγματικότητα είχε το στάτους όπως και των δούλων. Ήταν ένα αντικείμενο στην πραγματικότητα και ξέρετε πόσο σεξιστική ιδεολογία είναι η κλασική Αθήνα για τις γυναίκες. Η αρχαία Σπάρτη, την ίδια περίοδο όμως, που δεν είχε αυτή την υπεριαλιστική επέκταση και στηριζόταν από όλους τους πολέμους και πολλές φορές ο ανδρικός πληθυσμός στην πραγματικότητα εξαντλούνταν στα στρατιωτικά του καθήκοντα. Οι γυναίκες μέσα στην αρχαία Σπάρτη είχαν πολύ πιο σημαίνουσα θέση στη διοίκηση της πόλης, σε όλα τα πολιτικά παρόντα της πόλης και άρα δεν έχουμε μία εικόνα ότι αυτό που λέει ο Έγκελς η ιστορική είδα του γυναικείου κινήματος, δηλαδή ότι υποτιμήθηκε η εργασία της από τη στιγμή που άρχισε να αναπτύσσεται ο ταξικός πολιτισμός. Ποια ήταν η εργασία των γυναικών μέχρι τότε, ότι στην πραγματικότητα η τεκνοποίηση, το μεγάλωμα των παιδιών, η αν θέλετε, εξασφάλιση κάποιου είδους τροφής μέσα από μικροκαλλιέργειες γύρω από τους καταβλισμούς που έμειναν οι αρχαίοι πληθυσμοί πριν αρχίσουν οι ταξικές κοινωνίες. Θεωρούνταν κάτι πάρα πολύ βασικό για την κοινότητα. Η γυναίκα έπαιζε πάρα πολύ βασικό ρόλο για την αναπαραγωγή όλης της κοινότητας και πέρα από το μητρικό δίκαιο, ότι δεν υπήρχε λόγος, δεν υπήρχε πλεόνασμα, δημιουργημένη περιουσία δηλαδή που έπρεπε να κατανοηθεί και αυτό άρχισε να θεωρείται ότι είναι κρίσιμο. Άρα, ποιος είναι ο απόγονος που θα κληρονομήσει την περιουσία, είναι μια ιστορία που. Ταξικού πολιτισμού. Στις αταξικές κοινωνίες ο ρόλος της γυναίκας ήταν πολύ σημαντικός και φυσικά η καταγωγή όλων των ανθρώπων, όπως και σήμερα είναι το φυσιολογικό, καθορίζονταν ποια είναι η μάνα. Δεν έχει σημασία ποιος είναι ο πατέρας. Και γι' αυτό φυσικά και οι σεξουαλικές σχέσεις ήταν πολύ πιο ελεύθερες. Πρώτον, γιατί ζούσε ούτως ή άλλως συλλογικά. Δεύτερον, γιατί κανένας δεν ενδιαφέρονταν ποιανού είναι το παιδί, ήταν η γυναίκα που το γέννησε. Και άρα ήταν και πολύ πιο. Δεν σήμαινε ότι πάντα υπήρχε πάλι μια ιεραρχία των φύλων. Είναι λάθος η εικόνα ότι η γυναίκα ήταν τότε από πάνω και ο άντρας από κάτω. Δεν ήταν αυτό. Είναι μια λάθος εικόνα να το έχουμε έτσι. Το μητρικό δίκαιο δεν σήμαινε κυριαρχία των γυναικών. Σήμαινε μια πολύ πιο εξισωτική απλά και συλλογική κατάσταση. Διαβίωση, εν πάση περιπτώσει. Αυτό αλλάζει στις ταξικές κοινωνίες. Αυτή η εργασία μπροστά στην βαριά, θέλετε, γεωργική καλλιέργεια, αλλά πολύ περισσότερο στα στρατιωτικά και πολιτικά καθήκοντα που ανάλαβε το ανδρικό φύλο, μέσα από το ότι οι ταξικές κοινωνίες είχαν αρχίσει πλέον και να αλλοφαγώνονται, δηλαδή η αρπαγή και ο πόλεμος είχε γίνει και ένα μέσο συνωματικότητα, αν θέλετε, το σχέσιο μεταξύ των διαφόρων. Κάτι δεν υπήρχαν, το διαφόρων κοινοτήτων που είχαν κατασταθεί μόνιμα σε διάφορες περιοχές, κυρίως ξεκινώντας από τη Μεσοποταμία, εν πάση περιπτώσει. Αυτή η υποτιμημένη εργασία φτάνει των γυναικών, φτάνει μέχρι και τον καπιταλισμό. Έτσι στην πραγματικότητα αρχίζει να διαμορφώνεται ο καπιταλισμός, έχοντας στην πραγματικότητα την γυναίκα ήδη σε έναν υποτιμημένο ρόλο, πολύ όμως. Χειρότερα στην περίοδο του καπιταλισμού, διότι πλέον η οικογένεια, παλιά η διευρυμένη αγροτική οικογένεια, είχε και παραγωγικές λειτουργίες, στις οποίες η γυναίκα έπαιζε βασικό ρόλο και πολλές φορές και στις γεωργικές εργασίες. Η οικογένεια στον καπιταλισμό, στον βιομηχανικό καπιταλισμό, στην πραγματικότητα δεν παίζει κανένα παραγωγικό ρόλο. Η ποσότητα εργασίας που προσφέρουν οι γυναίκες είναι τεράστια. Πολύ σημαντική για να παραχθεί το εμπόριο που χρειάζεται ο καπιταλισμός για να βγάζει κέρδη, δηλαδή η εργατική δύναμη. Όμως δεν είναι παραγωγική αυτή η εργασία με την έννοια ότι δεν βγάζει για τον καπιταλισμό, δεν θεωρείται μια εργασία η οποία μπορεί να αμείβεται ή να βγάζει για τους καπιταλιστές κέρδος. Αυτή η κατάσταση έπρεπε να δικαιολογηθεί. Και η κύρια δικαιολόγηση ήταν ότι η γυναίκα πρέπει να μείνει στο σπίτι. Γιατί αυτή είναι η βιολογία και η φύση της, βασικά να περιοριστεί σε αυτό που είναι η ικανότητά της φυσικά, να τεχνοποιήσει τον ανθρώπινο γένος. Αυτό είναι η διαφορά η βιολογική. Πρέπει να την δεχτούμε αυτή. Δεν υπάρχει λόγο να αρνούμαστε ότι υπάρχει αυτή η βιολογική διαφορά. Το θέμα είναι πως την αξιοποιεί ο καπιταλισμός για να χτίσει μια ολόκληρη ιδεολογία πάνω σε αυτό, περιορίζοντας τις γυναίκες
στην πραγματικότητα στα οικιακά του καθήκοντα, στα μητρικά του καθήκοντα κλπ. Άρα, έχουμε ένα σύστημα το οποίο στην πραγματικότητα περιορίζει πολύ πιο έντονα τη γυναίκα στα οικιακά της καθήκοντα, ακριβώς γιατί θέλει μια συνεχώς αναπαραγόμενη εργατική τάξη. Στα πρώτα του στάδια δεν το χρειαζόταν. Στην περίοδο της πρωταρχικής οπλοκίνησης της συσσόρευσης υπήρχε η αρπαγή. Απικιοκρατία, πόλεμη, δουλεία, ακόμη και στις χώρες που είχε αρχίσει να αναπτύσσεται, μπορούσε να τροφοδοτείται συνέχεια στις μεγάλες πόλεις στο βιομηχανικό κεφάλαιο από τις αγροτικές κοινότητες που διαλύονταν και με νόμους πολλές φορές και που έρχονταν άκληροι αγρότες στις πόλεις. Υπήρχε αθρώο εργατικό δυναμικό. Ο αναπτυγμένος καπιταλισμός, ειδήσει από το 19ο αιώνα, χρειάζεται όμως μια μορφωμένη, ειδικευμένη εργατική τάξη, η οποία να μπορεί να αναπαράγεται από μόνη της, όχι συνεχώς να ανανεώνεται μέσα από τέτοιες μεθόδους αρπαγής. Άρα χρειαζόταν αυτό το μοντέλο, γιατί ήταν όντως καινούργιο μοντέλο, το ότι υπάρχει άντρας, γυναίκα και 2-3 παιδιά. Αυτό το πράγμα δεν υπήρχε σαν μοντέλο, σαν μορφή της οικογένειας. Οι οικογένειες υπήρχαν, αλλά άλλο τύπο. Αυτό το μοντέλο λοιπόν παράγει αυτό που λένε σήμερα και φτάνει μέχρι σήμερα μας, τη σεξιστική ιδεολογία. Η ιδεολογία που λέει, η βιολογία τι καθορίζει, ότι ο άντρας είναι το πιο δυνατό φύλο, το δημιουργικό, το ενεργητικό. Η γυναίκα είναι από τη φύση της τεκνοποίη, άρα είναι πιο αδύναμο φύλο, είναι πιο φροντιστικό φύλο. Αυτή είναι η βασική της βιολογία. Και βέβαια κάθε τι που ξεφεύγει από όλη αυτή την... ξέρετε, δεν θέλω να την αναλύσω όλη την μεθοδολογία και το τι σημαίνει. Πάντως κάθε είδους επιλογή ή σεξουαλικότητα που ξεφεύγει από αυτό το μοντέλο, στην πραγματικότητα από 10ο αιώνα και αιώνας αναπτύσσει πια όχι μόνο τον λόγο των εκκλησιών και των θρησκειών που είναι γεννήματα των ταξικών πολιτισμών και οι θρησκείες και ήρθαν σαν δεδομένο η γυναίκα φοβείται τον άντρα. Εδώ πια μπαίνει η ιατρική, η ψυχιατρική, η ψυχολογία για να μας πει και να μας εξηγήσει π.χ. γιατί η ομοφιλοφιλία είναι ένα πράγμα το οποίο είναι βιολογικά αρρώστιο. Είναι ένα πράγμα το οποίο στην πραγματικότητα πρέπει να το καταστήλουμε, πρέπει να το θεραπεύσουμε. Και ξέρετε ότι από τότε έχουν γίνει τέτοιες πολλές αποπειρές από καθεστώτα, είτε να κυνηγήσουν πολύ σκληρά με ακαταναγκαστική εργασία, με εξορίες, με φυλακίσεις, με οτιδήποτε την ομοφιλοφιλία και φυσικά έχουμε και ολόκληρα καθεστώτα που τους στέλναν στα ψυχιατρία σαν τον Σταλινισμό ή τους στέλναν στα κρεματόρια όπως η Χιτλερική Γερμανία, η Ναζιστική Γερμανία. Άρα η σεξιστική ιδεολογία στην πραγματικότητα δεν είναι κάποιες λάθος ιδέες που κουβαλάνε οι άνθρωποι γενικώς, είναι στην πραγματικότητα επενδύει αυτόν τον θεσμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για τον καπιταλισμό και στην πραγματικότητα οι μάχες που δόθηκαν για να προχωράω που είναι εδώ οι μάχες που δόθηκαν απέναντι σε αυτή την κατάσταση από το εργατικό κίνημα δεν είναι, δηλαδή η μάχη τώρα ενάντια στη δίωξη του Όσκαρ Ουάιλντ στα τέλη του 19ου αιώνα εμβληματική διότι είναι αν θέλετε, συμβολίζει μια περίοδο έντονης ποινικής καταστολής ομοφιλοφιλίας, δόθηκε από την αριστερά της Ευρώπης. Δόθηκε από τα εργατικά κινήματα και κόμματα της Ευρώπης και ήταν μια πολύ, πώς να το πούμε, εμβληματική στιγμή για το εργατικό κίνημα, για όσους λένε ότι αυτά τα ζητήματα μπορούν να τα παλέψουν, δηλαδή είναι τα συνδικάτα, η εργατική τάξη. Κι όμως οι μάχες αυτές από εκεί ξεκίνησαν. Ακόμη και τα θέματα των γυναικών. Το θέμα των εργαζόμενων πια γυναικών που από το 19ο αιώνα τα τέλη και όλων των 20ών, του πολέμου, του παγκόσμιου κτλ. Μπαίνουν μαζικά στην παραγωγή. Ποιο βάζει τα ζητήματα στην πραγματικότητα, να μπουν στα συνδικάτα, να έχουν ίσους μισθούς, να έχουν βοήθεια από το κράτος ακόμα και στη διαδικασία τη τεκνοποίηση. Τα σχηματεία και τα εργατικά κινήματα βάζουν και η αριστερά φυσικά, τουλάχιστον μέχρι την επιβολή του σταλινισμού. Έτσι. Εκεί αλλάζει η κατάσταση, δεν θα το ανοίξω τώρα, αλλά σίγουρα μέχρι τότε, μέχρι το Μεσοπόλεμο, η αριστερά και τα εργατικά κινήματα είναι ταυτισμένα με τέτοιες μάχες. Και ξέρετε, σε μια περίοδο κιόλας που ήταν οι απαρχές αυτών των κινημάτων. Εμείς πίσω μας έχουμε έναν 1,5 αιώνα μεγάλων κινημάτων,
από την κομμούρα του Παρισιού μέχρι την ιστορία που είπα για τον Όσκαρ Ουάιλντ, μέχρι το τι έκανε η Ρώσικη Επανάσταση του 17, ή ακόμη και στη Γερμανία της δεκαετίας του 20 μετά την ανατροπή του Κάιζερ, ο Μάιος του 68. Αυτά όλα είναι φοβερά, αν θέλετε, και θεωρητικά και ιστορικά κρατούμενα που έχουμε εμείς, η δικιά μας γενιά. Οι γενιές του 1,5 αιώνα πριν, στην πραγματικότητα ψηλαφούσαν πώς στην πραγματικότητα θα μπορέσουμε να παλέψουμε όχι απλά την εκμετάλλευση των εργατών, αλλά και την καταπίεση τους, και σίγουρα η καταπίεση κατά κύριο λόγο αφορούσε τις γυναίκες εργαζόμενες. Ναι. Άρα, σήμερα, στο σημείο που βρισκόμαστε, η ιδιωτική αναπαραγωγή στην πραγματικότητα συνεχίζει τον ανθρώπο και της εργατικής τάξης συγκεκριμένα, το οποίο ενδιαφέρει τους καπιταλιστές και τα κράτη τους. Συνεχίζει να είναι ιδιωτική και να φορτώνεται στις γυναίκες, γιατί, πάνω από το εργάζονται. Γιατί στην πραγματικότητα είναι το φύλλο που έχει την ικανότητα να τεκνοποιεί. Πάνω σε αυτή την βιολογική διαφορά χτίζεται μια τελείως αντιδραστική ιδεολογία. Δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό. Δεν συζητάμε, δεν έχουμε λόγο να αρνηθούμε αυτή τη διαφορά. Ίσα-ίσα πρέπει να την αναγνωρίσουμε και να γίνει αυτό που έλεγε ο Έγκελς, να κοινωνικοποιηθεί αυτή η εργασία. Όπως ήταν η κοινωνική εργασία για τις αρχές, τις αταξιακές τροφοσυλλογικές κοινωνίες, το ίδιο πρέπει και σήμερα να γίνει μια κοινωνική εργασία και όχι βάρος, καθήκον ή ξέρω εγώ, ολοκλήρωση της προσωπικότητας των γυναικών. Δεν ισχύει αυτό, γιατί οι γυναίκες πια συνολικότερα νομίζω και τα λόγια και άτομα και οι άντρες θέλουν όλοι μέσα από την κοινωνική συμμετοχή, την πολιτική συμμετοχή, τη συμμετοχή στα κοινά να αποκτήσουμε την αυτοεκτίμησή μας, την ολοκλήρωση, αν θέλετε, της προσωπικότητάς μας. Δεν μπορεί για την γυναίκα να θεωρείται ότι το να γίνει μάνα είναι, ας πούμε, η ευτυχία για την ίδια. Είναι μία, έτσι κι αλλιώς, διαστρεβλωτική ιδεολογία και για τις ίδιες. Άρα, ναι, για να ξαναγυρίσω στο αρχικό ερώτημα. Αυτή την άποψη ότι ο καπιταλισμός είναι πάρα πολύ αναγκαία στο κίνημα αυτή τη στιγμή ενάντια στο σεξισμό, για να μπορέσει να παλέψει ενάντια στην ακροδεξιά, η οποία παρουσιάζει αυτή την κατάσταση που όντως κυριαρχεί ακόμη μέσα από υλικές αναγκαιότητες. Το ότι πολλοί κόσμοι οργανώνει ακόμη και σήμερα έτσι τη ζωή του, παντρεύεται, κάνει παιδιά, μένει μόνο του σε ένα διαράκι, τριαράκι, όσο χωράει τέλο πάντων, και έτσι πάει η ζωή, και αυτό είναι μια ηλική κατάσταση που εμείς την αρνούμαστε επειδή ωφελεί και εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο και μόνο το σύστημα. Κανέναν άλλο. Όπως και όλες οι ιδεολογίες και οι ταυτότητες που καταπιέζει και αναδείχθηκαν μέσα από αυτά τα κινήματα. Οι λόγοι και οι ταυτότητες στην πραγματικότητα αναδείχθηκαν μέσα από τις μάχες του ίδιου του κινήματος ενάντια στην καταπίεση των γυναικών, ενάντια στη σεξιστική καταπίεση, που ήταν δεμένο με το να αμφισβητήσει αυτά τα αυτονόητα των κοινωνικών φύλων. Είσαι άντρας, είσαι αυτό, είσαι γυναίκα, είσαι αυτό, τελεία, τα άλλα δεν υπάρχουν. Άρα, είναι μια μάχη άρα, που χρειάζεται να την δώσουμε, είναι ξεκινημένη, έτσι, δεν είναι ότι δεν είμαστε στην αρχή αυτής της ιστορίας, είμαστε ήδη, όπως είπα, 1,5 αιώνα αγώνων και μαχών. Είναι ξεκινημένη και χρειάζεται να δώσουμε μάχη, όχι μόνο ιδεολογική, σε όλα τα ζητήματα που ανοίγουν, για το αν είναι φυσιολογικό κάποιο να είναι ομοφυλόφιλο, αν είναι φυσιολογικό ή ομοφυλόφιλο, αν είναι φυσιολογικό κάποιο να θέλει να αλλάξει την ταυτότητα φίλου του ή την έκφραση φίλου του, χωρίς να αλλάξει σώμα καλά το σώμα του. Ή αν θέλετε τα ζητήματα που είπα για τις γυναίκες, όλα αυτά σήμερα είναι ζητήματα που χρειάζεται να έχουμε επιχειρήματα να τα απαντάμε, αλλά χρειάζεται να επιμείνουμε και μέσα στο κίνημα ότι για να κερδίσουμε τη συνολική απελευθέρωση πρέπει στο σήμερα να δώσουμε μάχες για την παιδεία, για την υγεία, για τις κοινωνικές υπηρεσίες, για τους παιδικούς σταθμούς, για τις προνοιακές δομές, αλλά όχι δομές οι οποίες είναι διαλυμένες όπου παρκάρονται άνθρωποι, έτσι, γιατί και αυτό είναι ένα ολόκληρο ζήτημα, ότι πραγματική φροντίδα, πραγματική ας πούμε, στήριξη υπάρχει σε μια οικογένεια. Τώρα, αν πας σε τέτοιου είδους καταστάσεις, είναι απρόσωπες, είναι στην πραγματικότητα δεν βρίσκεις εκεί πραγματική στήριξη και φροντίδα. Αυτό έχει να κάνει και το πόσο ο ίδιος ο καπιταλισμός. Έτσι, τα συρρυκνώνει,
δεν τα οργανώνει και όλα, να μην το επεκτείνω. Άρα είναι και μάχη, γι' αυτό λέμε, αυτό είναι το σύνθημα πίσω, που μπορούμε να το συμπληρώσουμε, η μάχη των ΛΟΑΤ και των γυναικών είναι μάχη όλων των εργατών. Γι' αυτό επιμένουμε ότι είναι ταξική η μάχη ενάντια στην καταπίεση. Ότι σε αυτές τις μάχες δεν μπορεί πια να μην το βάλει αυτό κανένας στα σωματεία των εργαζόμενων στα νοσοκομεία, στα σωματεία των εργαζόμενων στους Δήμους που έχουν μια σειρά προνομιακές δομές οι οποίες υποφέρουν και πάει λέγοντας, έτσι να μην τα συνεχίσω όλα τα κομμάτια των εργαζόμενων, μπορούν να μπουν σε αυτές τις μάχες. Άρα παλεύουμε στην πραγματικότητα για να γυρίσουμε σε πιο ανώτερη βάση. Σε πολύ ανώτερη βάση, με την έννοια ότι υπάρχει απίθανη συσσόρευση μέσων, πλούτου, γνώσεων, να γυρίσουμε όμως κοινωνικά σε κατάσταση όπως ήταν οι αρχές, οι τροφοσυλλεκτικές και οι αταξικές κοινωνίες, όπου θα θεωρείται πάλι η αναπαραγωγή των ανθρώπων, θα λέμε, όχι της εργατικής τάξης, γιατί αυτό αφορά τον καπιταλισμό, μιλάμε για μια καινούργια κοινωνία, θα είναι έργο της κοινότητας. Θα είναι έργο συλλογικό. Θα είναι έργο το οποίο επίσης συμμετέχουν ισότιμα και οι σόβαρα και οι άντρες. Διότι η γυναίκα έχει το βάρος μόνο να τεκνοποιήσει. Από εκεί και πέρα η αναπαραγωγή είναι μια ολόκληρη διαδικασία που ο άνθρωπος είναι από τα λίγα είδη που χρειάζεται πολλά χρόνια για να μπορέσει να σταθεί ανεξάρτητος στην κοινωνία. 10-15 χρόνια. Αυτό το έργο εξίσου καλά μπορούν να το αναλαμβάνουν και οι άντρες. Δεν υπάρχει καμία βιολογική αναγκαιότητα. Να μην το αναλαμβάνουν, όπως και να το αναλαμβάνουν και άνθρωποι άλλων σεξουαλικών ή άλλων ταυτοτήτων. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι το παιδί χρειάζεται τη μάνα και τον πατέρα ή άλλο παθαίνει τραλαλά. Αυτή είναι μια ψυχαναλυτική θεωρία του Φρόιντ. Κάνουν αρχή τα μυαλά μας εδώ και έναν αιώνα, αλλά είναι λαθασμένη. Δεν είναι σωστό αυτό. Η εικόνα, τα δεδομένα που έχουμε και την ανθρωπολογία είναι ότι οι άνθρωποι φτάσανε μπροστά, νεκάνοντας και δεσμούς ζεύγους, ενώ ζευγαρώνοντας, αλλά κυρίως συνεργαζόμενοι για να αναπτύξουν την αλληλεία. Δεν είναι η ιστορία ότι τα παιδιά μεγαλώνουν με ένα παπά και μια μαμά μέσα σε ένα διαράκι, είναι η ιστορία του καπιταλισμού. Ακόμη και στις αγροτικές κοινότητες, στις διευρυμένες οικογένειες που ζούσαν τα παιδιά, δεν ήταν ο μαμάς και η μαμά, ο μαμάς και η μαμά. Ο μπαμπάς και η μαμά, και άρα να μην εκλογιζόμαστε σε τέτοιες λογικές όταν μας λένε ότι τώρα τι θέλεις, θα τα διαλύσει το όλα και τι θα γίνει τα παιδιά, πώς το μεγαλώνω, δηλαδή δεν σκέφτεστε τη νέα γενιά. Είναι αντιδραστικό επιχείρημα που πατάει σε τέτοιες ιδεολογικές εγκυρώσεις. Άρα, καθήκον της αντικαπιταλιστικής αριστεράς για την οποία εμείς παλεύουμε να χτίσουμε είναι και να είναι μέσα σε αυτές τις μάχες που δίνει όλο το κίνημα το ΛΟΑΤΚΙ και των γυναικών και να δίνει τις ιδεολογικές μάχες ενάντια στην ακροδεξιά με όλη αυτή την ανάλυση τι είναι τα φύλλα, ποια είναι η σεξουαλικότητα, από τι καθορίζεται, η βιολογία το καθορίζει ή σε πραγματικότητα ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφραστεί ελεύθερα για το πώς θέλει να είναι το σώμα του, πώς θέλει να είναι οι σεξουαλικές του σχέσεις ή ακόμη και οι μόνιμες κοινωνικές του σχέσεις, όπως μπορεί να είναι το ότι ζω, συμβιώνω ή αν θέλετε με κάποιον τρόπο κάθε κοινωνία έχει, κάνω ένα γάμο με τους ανθρώπους που εγώ θέλω. Και αυτό μπορεί να σημαίνει ότι γίνεται και συλλογικά. Οι οικογένειες παλιότερα δεν ήταν αυτό το δίδυμο, μπορούσε να είναι στις αρχές της ανταξικής κοινωνίας πολύ πιο συλλογικές τελειώνω. Άρα νομίζω ότι έτσι μπορούμε και να κερδίσουμε τη μάχη στην ακροδεξιά στο σήμερα ιδεολογικά και πολιτικά και να δώσουμε μάχη για τα δικαιώματα της εργατικής οικογένειας και ιδιαίτερα των εργαζόμενων γυναικών, πολύ συγκεκριμένα με όλες τις μάχες που δίνονται για την υπεράσπιση του κοινωνικού κράτους και φυσικά να ενώσουμε την εργατική τάξη σε ένα πολύχρωμο ποτάμι, γιατί αυτός είναι ο στόχος μας, σε ένα πολύχρωμο ποτάμι που θα ανατρέψει το σύστημά μας. Αυτός είναι ο στόχος. Θέλουμε μια εργατική τάξη η οποία να αντιλαμβάνεται ότι είναι δικιά της μάχη και οι γυναίκες και η γυναικεία καταπίεση, δικιά της μάχη και τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα και τα δικαιώματά τους, δικιά της μάχη και η καταστροφή του περιβάλλοντος. Δεν είναι συνδικαλισμός μόνο τι είναι στο παίρνει ο εργάτης, είναι όλα αυτά τα ζητήματα για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε το σύστημα. Ευχαριστούμε τον Κώστα τον Ιουζίδη. Εμένα μου άρεσε πολύ το πολύχρονο ποτάμι. Ακολουθούμε τώρα οι τοποθετήσεις, 4 λεπτά. Παρακαλώ να συστήνετε.
κάνετε σε ένα ρόλο ποτέ παρακολουθήσει.